Το βίντεο που ακολουθεί είναι φτιαγμένο από ερασιτέχνες. Έγινε η εγγραφή συγχρόνως με την ομιλία και σε πολλές περιπτώσεις και την εκτέλεση, οπότε μπορεί να έχει μικρά ερασιτεχνικά σφάλματα στη λήψη, κινούμενη εικόνα για παράδειγμα, ή ακόμη και λεκτικά λάθη τα οποία θα διορθωθούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το βίντεο αυτό, όπως και άλλα της σειράς, είναι εκπαιδευτικά βίντεο, άρα περιέχουν εκτέλεση απλών μεθόδων, ώστε ο νέο μοιημένος στη μικροβιολογία και στα λιμώδη νοσήματα να αρχίσει να σκέπτεται με ποιον τρόπο μπορεί να φτάσει σε μία αξιόπιστη αιτιολογική διάγνωση, αποφεύγοντας τα ενδιάμεσα σφάλματα, όπως είναι οι επιμολύνσεις κατά τη διαδικασία εκτέλεσης εργαστηριακών μεθόδων. Ζητούμε συγγνώμη για όποια σφάλματα λήψης του βίντεο, όπως και για τα ελάχιστα λεκτικά μπερδέματα, για τα κάποια λεκτικά μπερδέματα και κάποιες ίσως εσφαλμένες εκφράσεις ως προς την εκτέλεση της μεθόδου λόγω συγχρονίας εκτέλεσης, λήψης και περιγραφής των όσων εκτελούνται. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε σήμερα πώς κάνουμε τον ενοφθαλμισμό διαφόρων υποστρωμάτων με σκοπό την μεταφορά μικροοργανισμών από μία καλλιέργεια σε ένα στήρο υπόστρωμα ή τον ενοφθαλμισμό ενός υποστρώματος με ένα αρχικό δείγμα. Επειδή στη βακτηριολογία πρέπει να προσέχουμε τις επιμολύνσεις, θα πρέπει να ξέρουμε πώς είναι ο σωστός τρόπος να χειριζόμαστε τα διάφορα φυελλίδια και τα διάφορα υποστρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε στη βακτηριολογία. Θυμόμαστε δε πάντα ότι στη βακτηριολογία δουλεύουμε κοντά σε φλόγα ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις από το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των μεθόδων δεν μιλάμε, δεν συζητάμε, δεν έχουμε κοντά μας αντικείμενα ή προϊόντα τα οποία μπορούν να επιμολύνουν τις καλλιέργειές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ανάβοντας το γκαζάκι, αφού υπάρχει έλλειψη από μπάνσα, διότι δεν έχουμε κεντρική παροχή γκαζιού και έτσι χρησιμοποιούμε τα κοινά γκαζάκια, τα οποία μολονότι φαίνεται λίγο περίεργη η χρήση τους, είναι αρκετά αποτελεσματικά για τη διαδικασία τα οποία τα χρησιμοποιούμε, δηλαδή την εκπαίδευση. Ανάβουμε λοιπόν το γκαζάκι μας και το επόμενο που κάνουμε είναι να αποστηρώσουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε συστηματικά στη βακτηριολογία είναι ο μεγάλος κρίκος. Βλέπετε ότι τον πυρακτώνω γιατί είχε μείνει στο περιβάλλον, άρα δεν θεωρείται στήρος. Τον πυρακτώνω για να τον αποστηρώσω. Αφού κοκκινήσει, πυρακτωθεί δηλαδή, τον αφήνω κοντά στη φλόγα για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να κρυώσει για να μπορέσω έτσι να σηκώσω τους μικροοργανισμούς από μία καλλιέργεια. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να αποστηρώνουμε τα εργαλεία μας. Αν το δείγμα μας θα πρέπει να μεταφερθεί με μία λαβίδα, τότε κάνω το ίδιο πράγμα με τη λαβίδα, την πυρακτώνω, την αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα να κρυώσει και σηκώνω το αρχικό μου δείγμα ώστε να κάνω την καλλιέργεια. Ας δούμε αρχικά πώς ξεκινάμε με τη μεταφορά μικροοργανισμών από ένα, ας πούμε, από μια υγρά καλλιέργεια σε ένα στερεό υπόστρωμα όπως είναι το πετρί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε μικροοργανισμούς μέσα στο υπόστρωμά μας, αλλά είναι κροκυδωμένοι. Θα πρέπει επομένως καταρχάς να διαλύσουμε τους μικροοργανισμούς αυτούς και να φτιάξουμε ένα ομοιογενές ενεώρημα. Αυτό θα το κάνουμε με τη χρήση του Vorpex.
αναμειγνύουμε με το δοντεξάκι την υγρή καλλιέργεια έως ότου γεννηθούν οι μικροοργανισμοί και έχουμε ένα ομοιογενές με όρημα. Έχει αρχίσει να ομογενοποιείται. Πολλές φορές οι μικροοργανισμοί είναι δύσκολο να ομογενοποιηθούν σε επίπεδο πλήρους διάλυσης τους. Αυτό γίνεται κυρίως με μικροοργανισμούς που δημιουργούν biofilms, βιοφύλλη. Δηλαδή παράγουν ουσίες διόδης που συγκρατούν μεταξύ τους τα βακτηριακά κύτταρα. Έτσι φτιάχνουν ένα είδος ημενίου που δύσκολα διασπάται. Τα ημένια στην περίπτωση in vivo μόλυνσης, δηλαδή όταν ένα ζώο, ένας άνθρωπος είναι μολυσμένος με μικροοργανισμούς που δημιουργεί τέτοια ημένια, χρησιμοποιούνται προστατευτικά από τους μικροοργανισμούς. Δηλαδή, προστατεύονται οι ίδιοι μικροοργανισμοί από τα αμυντικά κύτταρα του ξενιστή τους, με αποτέλεσμα να μην φαγοκυταρώνονται, άρα λοιπόν να μπορούν να πολυπλησιαστούν και να προκαλέσουν βλάβη. Προφανώς ένας τέτοιος μικροοργανισμός είναι αυτός εδώ, ο οποίος φαίνεται να φτιάχνει ημένια, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να διαλύσουμε πλήρως. Όμως έχουμε, φαντάζομαι, αρκετούς μικροοργανισμούς στο ανιώρημα, που να μπορέσουμε να πάρουμε ικανοποιητικό αριθμό και να το μεταφέρουμε στο στερεό μας υπόστρωμα. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε πώς ανοίγουμε αυτά τα φυαλίδια κατά τη διαδικασία αυτής της μεταφοράς. Καταρχάς, έχω κάψει τον κλίκο μου και όπως βλέπετε τον έχω αφήσει κοντά στη φλόγα και στο περιβάλλοντα χώρο της φλόγας όπου θεωρείται ότι έχει αποστερωθεί από τη θερμότητα. Δηλαδή, τα μικροσωματίδια που κυκλοφορούν σε αυτό το περιβάλλον είναι ελεύθερα μικροοργανισμών. Παρ' όλα αυτά θα τον ξανακάψω τον κρίκο για να τον ξαναποστηρώσω, να τον κρυώσω και να δείτε πώς ακριβώς θα ανοίξω το φυαλίδιο με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορέσω να πάρω τους μικροοργανισμούς χωρίς να επιμολύνω αυτήν την καλλιέργεια. Ο κρίκος μου είναι με το δεξί χέρι διότι είναι δεξιόχερι. Η καλλιέργειά μου είναι στο αριστερό μου χέρι. Με το μικρό δάχτυλο του δεξιού μου χεριού, χωρίς να αφήσω τον κρίκο και χωρίς να απομακρυνθώ από τη φλόγα, κρατάω το πόμα του φυαλιδίου και στρίβω το φυαλίδιο μέχρι να το ξεβιδώσω. Αφού έχει ξεβιδωθεί, τότε ο στήρος κρίκος εισέρχεται μέσα στο περιεχόμενο του φυαλιδίου, στην υγρά καλλιέργεια και παίρνω μία σταγόνα. Με τον ίδιο τρόπο και χωρίς να κοινάω άσκοπα τα χέρια μου, παρά μόνο στρέφοντας το φυαλίδιο, κλείνω το φυαλίδιο με το καπάκι και έτσι το έχω προστατεύσει από πυμολύνσεις που θα μπορούσαν να συμβούν αν είχα αφήσει το καπάκι στον πάγο. Άρα λοιπόν δεν αφήνουμε ποτέ τα καπάκια στον πάγο. Το υπόστρωμά μου που είναι στήρο, γιατί έτσι το παρασκεύαζα και έτσι το διατηρώ, είναι σε ένα πετρί του οποίου το καπάκι είναι κάτω. Έτσι λοιπόν κρατάμε όλα τα στήρα προϊόντα σε πετρί, υποστόματα σε πετρί, καθώς και τις καλλιέργειές μας όταν τις κρατάμε στο ψυγείο. Τις καλλιέργειές μας, δηλαδή τα υποστόματα τα εναφθαλμισμένα, τα δημιουργούμε, τα εποάζουμε, έχοντας το καπάκι κάτω, με μικρές εξαιρέσεις, τις οποίες θα πούμε στα μαθήματα. Αυτό λοιπόν το υπόστρωμα είναι ένα στήριο υπόστρωμα, εδώ έχω μία σταγόνα του μικροοργανισμού, το καπάκι και το προϊόν κοντά στη φλόγα και πολύ κοντά στη φλόγα με το υπόστρωμά μου ελαφρώς κυκλημένο βάζω τον κρίκο στο επάνω μέρος του υποστρώματος και χωρίς να τον σηκώνω από το υπόστρωμα φτιάχνω μία συνεχή περιοχή όπου εναποθέτω τους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι, το κάνω για το 1 τρίτο περίπου του υποστρώματος. Στη συνέχεια κλείνω την καλλιέργειά μου, δηλαδή βάζω το υποστρωμά μου στο καπάκι και τον κρίκο μου για να φύγουν όλοι οι μικροοργανισμοί που έμειναν μετά την πρώτη προσπάθεια καλλιέργειας και έρχομαι στο πετρί, πάντα κοντά στη φλόγα και κοιτάζω να δω που έβαλε την πρώτη μου προσπάθεια. Η πρώτη προσπάθεια έγινε σε αυτήν την κατεύθυνση, επομένως τώρα με το στήρο κρίκο μου αρχίζω να παίρνω μικροοργανισμούς από εκεί που τους εναπόθεσα και να κάνω μία δεύτερη διασπορά.
Άρα λοιπόν παίρνω και διασπείρω. Σε αυτή τη φάση αρχίζω να σηκώνω τον κρίκο και κάνω τη διασπορά μου αρκετές φορές, ώστε να, κάθε φορά να παίρνω μικροοργανισμούς από το αρχικό μου σημείο και να τους διασπείρω σε ένα σημείο που είναι ακόμη στήρο. Ξανακαίω τον κρίκο και συνεχίζω με τη διασπορά. Βλέπω ξανά που είναι η δεύτερη είναι εδώ, οι γραμμώσεις, άρα λοιπόν παίρνω από εδώ και δημιουργώ καινούργιες γραμμώσεις. 1, 2, 3, 4. Και ο τον κρίκο, έχω δηλαδή εναποθέσει μικροοργανισμούς σε 3 σημεία του πετρί, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, αλλά σιγά σιγά αραιώνονται μικροοργανισμοί. Η τελευταία λοιπόν διασπορά ήταν σε αυτό το σημείο. Τώρα θα πάρω μία φορά με τον καμένο και αποστρωμένο κρίκο μου, αφού τον έχω κρυώσει, και στη δεύτερη φορά θα τον πάρω και θα κάνω ένα ζιγζάκ. Κατά αυτόν τον τρόπο, διέσπειρα τους μικροοργανισμούς έτσι, ώστε στην τελική προσπάθεια να έχω μεμονωμένες αποικίες. Σε άλλο μάθημα θα πούμε τι είναι μεμονωμένες αποικίες. Ας το δω λίγο ως εκεί που μπορούμε να δούμε τις γραμμώσεις, ελπίζω, με τη διάχυση του φωτός, ώστε να καταλάβουμε τι περίπου φτιάξαμε. Τον κρίκο μου τον έκαψα για τελευταία φορά και τον έβαλα πάλι στο στατό. Τέλειωσα λοιπόν τη διασπορά των μικροοργανισμών. Πρέπει τώρα να γράψω τι έκανα. Σε αυτή την καλλιέργεια είχα γράψει, είχα δώσει έναν κωδικό στο μικροοργανισμό που υπήρχε μέσα. Άρα λοιπόν αυτόν τον κωδικό τον μεταφέρω στο πετρί μου. Επίσης, στο πετρί, στην επιφάνεια που έχει το υπόστρωμα και όχι στο καπάκι, γράφω την ημερομηνία που έκανα αυτή την ενέργεια, δηλαδή τον ενοφθαλμισμό αυτού του υποστρώματος. Επίσης, γνωρίζω ποιο είναι το υπόστρωμα, διότι κατά την Παρασκευή του το σημείωσα στο σημείο από την πλευρά του υποστρώματος. Τα κάνω όλα αυτά στην πλευρά του υποστρώματος και όχι του καπουτιού μου, διότι αν έγραφα εδώ, υπήρχε δυνατότητα, όταν έκανα πολλές καλλιέργειες, να μπερδέψω τα καπάκια και να μην γνωρίζω ποιο είναι ποιο. Άρα λοιπόν πρέπει να γράφω σε σταθερή πλευρά. Δεν γράφω το μεταξύ στη μέση, αλλά γράφω στην περιφέρεια, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα δω καλύτερα τις αποικίες για να τις εκτιμήσω, όπως θα μάθουμε, ώστε να ξέρω αν έχω κάνει είτε σωστά τη δουλειά μου, είτε αν έχω έναν μικροοργανισμό. Από τέτοια υποστρώματα, ας ξαναγράψουμε εδώ το αριθμό καλύτερα, που φαίνεται, που είναι ήδη ενοφθαλμισμένα και κοασμένα, μπορώ πέρα από τη μεταφορά σε ένα τέτοιο στερεό υπόστρωμα όπως το πετρί, να κάνω μεταφορά σε ένα άλλο υγρό υπόστρωμα. Αυτό χρειάζεται να γίνει κάποιες φορές. Άρα λοιπόν πάλι με τον κρίκο μου μπορώ να πάρω μία σταγόνα από την περιέργειά μου, την ομογενοποιημένη, και να μεταφέρω στο άλλο φιαλίδιο που είναι, έχει θρεπτικό υπόστρωμα στήρο. Τώρα πλέον πρέπει να δουλέψω με δύο φιαλίδια και με έναν κρίκο. Δύο φιαλίδια τα οποία έχουν καπάκια και θα πρέπει να προσπαθήσω να μην αφήσω κανένα καπάκι και κανένα φιαλίδιο κάτω, μόλις ότι δουλεύω πολύ κοντά στη φλόρα. Ας δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, ας πάρουμε τον κρίκο μας με όποιο χέρι δουλεύουμε και στον κρατήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντας πάντα ελεύθερο το μικρό μας δάχτυλο. Ξεκινάμε από εδώ και ανοίγουμε αυτό το φιαλίδιο που έχει την καλλιέργεια. Παίρνουμε τη σταγόνα με τους μικροοργανισμούς, κλείνουμε το φιαλίδιο όπως κάνουμε προηγούμενα και τώρα παίρνουμε το στήρο θρεπτικό υπόστρωμα σε υγρά φάση, το ανοίγουμε με τον ίδιο τρόπο που ανοίξαμε προηγούμενα, δουλεύοντας κοντά στη φλόγα και το περνάμε μέσα με τον κρίκο μας. Επειδή κάποιες φορές μπορεί να κουμπίσουμε το χείλος του φιαλιδίου όταν δουλεύουμε με το καπάκι και με τον κρίκο κατά αυτόν τον τρόπο,
φλογίζουν το χείλο του θηριαλιδίου ώστε να κάψουν την πιθανότητα, να κάψουν τους οργανισμούς που πιθανότητα, ίσως να είχαν αποτεθεί στο χείλο του θηριαλιδίου. Και τον κρίκο μου, γιατί είναι μολυσμένος, δηλαδή έχει μικροοργανισμούς, τον αποστηρώνω ακομμένος με πυρακτώσεως και τον αφήνω στην άκρη. Τώρα πρέπει να γράψω και εδώ κάποια στοιχεία που να με συνδέουν με την πρώτερη καλλιέργεια. Τα στοιχεία αυτά θα τα γράψω πάνω στο γυαλί με έναν εξίτυλο μαρκαδόρο, γράφω δηλαδή τον κωδικό του δείγματος που πρωτογενώς καλλιεργήθηκε σε αυτό το υγρό υπόστρωμα και την ημερομηνία όπως έκανα προηγούμενα. Έτσι γνωρίζω και ποιο είναι το δείγμα μου και πότε φτιάχτηκε. Επομένως, όταν θα το κρατήσω και το διαφυλάξω στο ψυγείο για περαιτέρω χρήση, θα γνωρίσω τα στοιχεία του. Κάποιες άλλες φορές χρειάζεται να κάνουμε την ίδια τη διαδικασία, όχι όμως παίρνοντας από μία υγρά καλλιέργεια, αλλά παίρνοντας από μία καλλιέργεια σε στερεό υπόστρωμα όπως είναι αυτό εδώ. Η διαδικασία αυτή ξανά γίνεται με τον κρίκο. Δουλεύω με το καπάκι κάτω, την καλλιέργειά μου πάνω και παίρνω την αποικία μου. Διαλέγω τις αποικίες αφού κρυώσω τον κρίκο και εάν το μεταφέρω σε ένα πετρί, κάνω την ίδια τη διαδικασία όπως έκανα προηγούμενα. Το αραιώνω 4 φορές ώστε να πάρω μονές αποικίες. Εάν πρόκειται να το βάλω σε ένα υγρό στήλο υπόστρωμα, κάνω την ίδια διαδικασία, ανοίγω και βάζω τους μικροοργανισμούς στο υπόστρωμα. Κλείνω με προσοχή αφού πρώτα έχω φλογίσει. Και προσπαθώ πάντα να αποφύγω να πλησιάσω με το δάχτυλό μου. Αν τώρα το έχω πρωτογενές δείγμα, ένα σουάβ. Εδώ έχω δύο σουάβ. Ένα είναι σουάβ που είναι, έχει πλαστικό βραχίωνα και ένα έχει ξύλινο. Προτιμούμε σε αυτό το εργαστήριο τα πλαστικά, κυρίως όταν πρόκειται να κάνουμε δειγματοληψίες από ζώα σε στοματική κοιλότητα, ρινική κοιλότητα κλπ. Ώστε να μην σπάσει το σουάβ, διότι το ξύλινο σουάβ όπως θα δούμε στην επίδειξη μετά είναι εύκολο να σπάσει και αυτό θα βλάψει την υγεία του ζώου. Έτσι δουλεύουμε συνήθως με πλαστικά σουάβ και όχι με ξύλινα. Ας δούμε πως αυτό το σουάβ, το οποίο αυτό είναι στήρο, είναι ακόμη κλειστό εδώ, το βλέπετε, και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι δηλαδή ένα δείγμα. Αυτό το δείγμα που είναι, φέρει μικροοργανισμούς, το σουάβ που φέρνει τους μικροοργανισμούς, δηλαδή το δείγμα σε μορφή σουάβ, μπορώ είτε να το ενοφθαλμίσω σε στερεό υπόστρωμα, είτε να το ενοφθαλμίσω σε υγρό στήρο υπόστρωμα. Εάν χρειάζεται να κάνω τη διαδικασία στερεό υπόστρωμα, τότε θα κάνω κάτι περίπου ό,τι έκανα περίπου με τον κρίκο. Ας δούμε το ίδιο αυτό υπόστρωμα. Δηλαδή πρώτα βάζουμε με το σουάβ σε συνεχόμενες κινήσεις το 1/3 του υποστρώματος το δείγμα μας. Βλέπετε ότι στρίβω αριστερά-δεξιά το σουάβ ώστε όλες οι πλευρές του να περάσουν πάνω από το υπόστρωμα. Αφού γίνει αυτό, βάζω το στερεό μου υπόστρωμα, δηλαδή το πετρί μου, στο καπάκι του, το κλείνω και βάζω το σουάβ που είναι το δείγμα πίσω στον υποδοχέα. Θα δούμε τι θα το κάνουμε μετά. Στη συνέχεια, με τον κρίκο, αφού τον πυρακτώσω, γνωρίζω ότι έχω βάλει σε πρώτη ενέργεια συνεχόμενες, σε συνεχόμενες κινήσεις το σουάβ που ήταν το δείγμα μου, άρα τώρα με τον κρίκο μου πρέπει να αραιώσω. Από εδώ και πέρα αραιώνω όπως έκανα την αραίωση στο προηγούμενο δείγμα. Δηλαδή, βάζοντας τον κρίκο πάνω στην προηγούμενη καλλιέργεια, σύροντάς τον, αλλά σηκώνοντάς τον στο τέλος, κάνοντας 4-5 γραμμές και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο που συνέχισα πριν. Εάν αυτό το σουάβ πρέπει πρώτα να το καλλιεργήσω σε ένα στήρο υγρό υπόστρωμα για να το εμπλουτίσω. Γιατί για παράδειγμα δεν έχει πολλούς μικροοργανισμούς και πρέπει πρώτα να το εμπλουτίσω, να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν σε υγρό υπόστρωμα και μετά να τους μεταφέρω σε ένα στερεό υπόστρωμα. Τότε, εάν είναι πλαστικό, θα πρέπει να το βάλω μέσα στο υπόστρωμά μου κόβοντάς το. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα ψαλίδι
για να κόψω αυτό το σουάβ. Αφού τελειώσω, κλείνω το γκαζάκι, γιατί είναι κίνδυνο, ελέγχω ότι όλες τα πράγματα είναι εντάξει και συνεχίζω με ό,τι άλλο. Από αυτό το φλόγιο έγινε με τη βοήθεια της κυρίας Πατσιλόγουρα. Ανοίγω το θεστιδιό μου. Το χαλαρώνω, χαλαρώνω το πόνο στο φλεγίδιο. Ανοίγω το σουάβ και προσπαθώ να δουλέψω όσο το δυνατόν κοντύτερα στη φλόγα και ταχύτερα. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να κάνω όλες αυτές τις δουλειές συγχρόνως, αφήνω το φιαλίδιο πολύ κοντά στη φλόγα με το καπάκι στο μικρό μου δάχτυλο, το σουάμπ ήδη χαλαρωμένο, το βάζω μέσα στο φιαλίδιο και με το στήρο σαλίδι το κόβω. Άρα τώρα δεν έχω δείγμα, αλλά αυτό δεν είναι και επικίνδυνο. Το δείγμα μου είναι μέσα, το καπάκι είναι εδώ, το ψαλίδι είναι εδώ, το αποστηρώνω, αποστηρώνω και τα χείλη του φιαλιδίου μου και το κλείνω με αυτόν τον τρόπο. Εάν τώρα το σουάβ ήταν ξύλινο, με διευκολύνει σε αυτή τη χρήση, γιατί δεν χρειάζεται να έχω το ψαλίδι. Για να δούμε μπορούμε να το κάνουμε αυτό ευκολότερα. Σε αυτή την περίπτωση, ας το χαλαρώσω για να το δούμε, είναι ευκολότερο να ανοίξω το φιαλίδιο κρατώντας μαζί και το σουάβ. Ανοίγω το φιαλίδιο, κρατάω το καπάκι με το μικρό μου δάχτυλο, τραβάω το σουάβ, το βάζω μέσα στο υπόστρωμα και χωρίς να αγγίξω τίποτα, το σπάω. Άρα λοιπόν, ό,τι είχε το σουάβ, μπήκε μέσα στο υπόστρωμα. Εδώ είναι το σουάβ. Αυτό το εποάζω στην ενδεδειγμένη θερμοκρασία για τον ενδεδειγμένο χρόνο και στην επόμενη, την επόμενη, δηλαδή μετά την επόαση για τον ενδεδειγμένο χρόνο κάνω τη διαδικασία που πρέπει να κάνω για να ανακαλλιεργήσω σε ένα στερεό υπόστρωμα, ώστε να πάρω αποικίες, να δω τους μικροοργανισμούς ή τον μικροοργανισμό και να συνεχίσω με άλλα υποστρώματα που πρέπει να χρησιμοποιήσω για να διερευνήσω τους μικροοργανισμούς. Όταν λοιπόν φτάσουμε να φτιάξουμε καθαρές καλλιέργειες όπως αυτές εδώ, καπάκι πάντα κάτω, που είναι ελεγμένες καθαρές, δηλαδή είναι καλλιέργειες που έχουν προέλθει από ένα αρχικό, από μία μοναδική αποικία του μικροοργανισμού προς διερεύνηση. Άρα λοιπόν όλες οι αποικίες προέρχονται από απογόνους μιας αποικίας, είναι απόγονοι μιας αποικίας στις καθαρές καλλιέργειες. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορώ να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Κάποιες φορές λοιπόν πρέπει να βάλουμε μικροοργανισμούς στην επιφάνεια ενός κεκλειμένου για να δούμε τις ιδιότητες που έχει αυτός ο μικροοργανισμός ως προς τη ζύμωση ή την οξύδωση ζαχάρου. Τι κάνουμε λοιπόν, καίμε τον κρύπο μας και παίρνουμε μία αποικία από την καθαρή μας καλλιέργεια. Βλέπετε ότι κάνουμε μία μικρή δοκιμή στην άκρη, σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί, να δω αν καίει ο κρίκος μου. Διότι αν καίει ο κρίκος μου, θα κάψω και τις αποικίες μου και έτσι θα πεθάνει ο μικροοργανισμός μου. Παίρνω λοιπόν μια μικρή ποσότητα μικροοργανισμών, πολύ κοντά στη φλόγα, ανοίγω το φιαλίδιο κοντά στη φλόγα, με τον κρίκο κρατώντας τον και έχοντας επάνω τους μικροοργανισμούς. Πάλι περιστρέφοντας το φιαλίδιο στο καπάκι του, κρατώντας σταθερά το καπάκι με το μικρό μου δάχτυλο. Βάζω το κρίκο στο βάθος του φιαλιδίου και ξεκινάω στην κεκλειμένη επιφάνεια με ζικ-ζακ να αποδέτω μικροοργανισμούς μέχρι το πέρας. Κλείνω το φιαλίδιο με το καπάκι του, χωρίς να το σφίξω πολύ, το αφήνω λίγο χαλαρό για να περνάει αέρας, ώστε να μπορεί να οξυγονωθεί το περιβάλλον του μικροοργανισμού και μπορεί να αναπτυχθεί ο μικροοργανισμός αν πρόκειται για μικροοργανισμό ο οποίος είναι αερόβιος. Καίω τον κρίκο μου, διότι έχει μικροοργανισμούς, αλλά δεν είναι στήρος και είναι κινδύνος, και τον αφήνω στο στατό μου. Άλλες φορές πρέπει να πάρουμε μικροοργανισμούς και να τους βάλουμε στη μάζα του υποστρώματος. Έτσι λοιπόν για τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κάθετα υποστρώματα όπως αυτό εδώ. Για να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε μικροοργανισμούς από μία καθαρή καλλιέργεια στο βάθος ενός υποστρώματος. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε με αυτό το εργαλείο που λέγεται ευθύ σύρμα. Με αυτό το εργαλείο εκτελούμε τις νήξεις.
Άρα λοιπόν θα κάνουμε μία ανοίξη στο υπόστροφο. Όμως και αυτό το γυαλιόγκος και τα προηγούμενα πρέπει να προστηρωθούν. Έτσι το περιορτώνω. Το αφήνω ελαφρά να κρυώσει και με προσοχή, χωρίς να σκίζω το υπόστρωμα, σηκώνω λίγες αποικίες, μία μικρή ποσότητα μικροοργανισμού από την καθαρή πολυεργία. Με τον ίδιο τρόπο, κρατώντας το καπάκι του φιαλιδίου και κοντά στη φλόγα, ανοίγω το φιαλίδιο και το άγριο του σύρματος που έχει τους μικροοργανισμούς το βάζω στο βάθος της μάζας μέχρι το τέρμα της του φιαλιδίου. Το τραβάω ευθέως επάνω και έτσι έχουν μείνει κάποιοι μικροοργανισμοί μέσα στη μάζα του. Θα υποστούν αυτά τα υποστρώματα και θα μου δώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μελετά για να ταξινομήσω τους μικροοργανισμούς. Εάν τώρα αφήσω το φιαλίδιο όπως είπαμε προηγούμενα, έτσι ως έρθει και ελαφρώς χαλαρωμένο και το εποάσω, εποάζω μικροοργανισμούς σε περιβάλλον οξυγόνου. Πολλές φορές χρειάζεται αυτά τα υποστρώματα να τα εποάσουμε σε περιβάλλον με έλλειψη οξυγόνου. Ένας εύκολος τρόπος για να το κάνουμε σε αυτά τα υποστρώματα, χωρίς να χρησιμοποιούμε ακριβά προϊόντα, είναι να τα επιστρώσουμε με παραφινέλαιο. Εδώ έχω το παραφινέλαιο το οποίο είναι στήρο, άρα έχω δύο φιαλίδια και πρέπει να ανοίξω τα δύο φιαλίδια. Εννοείται βέβαια ότι σε αυτά που έφτιαξα προηγούμενα βάζω τον κωδικό του μικροοργανισμού πάντα επάνω στο σταθερό σημείο, στο υπόστρωμα και όχι στο καπάκι το οποίο μπορώ να αλλάξω κατά λάθος. Έτσι λοιπόν καταγράφω κωδικό και ημερομηνία και γνωρίζω πότε τα έφτιαξα και τι περιέχουν. Για να ανοίξουμε δύο φιαλίδια χωρίς να αφήσουμε καπάκι και φιαλίδια κάτω. Δουλεύουμε κοντά στη φλόγα και θέλουμε να βάλουμε το παραφινέλαιο στην καλλιέργειά μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το παραφινέλαιο ανοίγοντάς το. Το ανοίγουμε δίπλα στη φλόγα. Όπως κάναμε προηγούμενα. Πιάνουμε με το άλλο μικρό μας δάκτυλο, να το δείτε εδώ, το άλλο φιαλίδιο, πάντα κοντά στη φλόγα και με περιστεχόμενες κινήσεις το ανοίγουμε. Μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε παραφινέλαιο στην καλλιέργειά μας, αρκετό ώστε να επικαλυφθεί η επιφανειά του. Τι κάνουμε στη συνέχεια, το φιαλίδιο με το μικροοργανισμό στο καπάκι με το μικροοργανισμό, το παραφινέλαιο που είναι στήρο το καίμε, το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε και για το μικροοργανισμό και έτσι φτιάξαμε μία επίστρωση παραφινελαίου και συνθήκες αναερόβιες. Πολλές φορές θα χρειαστεί να μεταφέρουμε παραφινέλαιο σε μικροφιαλίδια τα οποία δεν μπορούμε να ανοίξουμε και να πείσουμε αυτόν τον τρόπο. Άρα τι θα χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα μία πιπέτα παστέρ. Πάντα στον πάγκο υπάρχει ένας υποδοχέας, ένα κουτί όπου μέσα υπάρχουν πιπέτες παστέρ αποστηρωμένες. Βλέπετε αυτή την ταινία που δείχνει ότι είναι αποστηρωμένες γιατί έχει ήδη αλλάξει χρώμα. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το κουτί που έχει μέσα τις πιπέτες κοντά στη φλόγα με τον ίδιο τρόπο που κάναμε προηγούμενα. Ανάλογα με το τι, αν είμαστε αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. Άρα λοιπόν για να βγάλω μια πιπέτα και να την κρατήσω εγώ που είμαι δεξιόχειρη, κρατάω το κουτί μου με το αριστερό χέρι κοντά στη φλόγα, ξεβιδώνω με το δεξί και με τα δύο δάχτυλά μου προσπαθώ να τραβήξω μια πιπέτα. Ορίστε. Έτσι λοιπόν μπορώ χρησιμοποιώντας κουαράκι να χρησιμοποιήσω στο γάλο να τραβήξω όσο χρειάζομαι. Πάντα φλογίζουμε πριν το κλείσουμε. Βλέπετε λοιπόν την πιπέτα. Έτσι λοιπόν με ένα κουαράκι μπορώ να πάρω περιεχόμενο. Αυτή εδώ η πιπέτα δεν είναι παστέρ, είναι διαβαθμισμένη, αλλά το ίδιο κάνουμε και με τις παστέρ. Οπότε με το κουαράκι παίρνω μια μικρή ποσότητα παραφινελαίου και αφού το κλείσω κοντά στη φλόγα και δουλεύοντας κοντά στη φλόγα μπορώ να μεταφέρω αυτή την ποσότητα στο φιαλίδιό μου ανοίγοντάς το με προσοχή. Αυτή είναι η διαδικασία του ανοίγματος, κλεισίματος και της μεταφοράς μικροοργανισμών στα διάφορα σημεία. Αφού τελειώσω με αυτές τις διαδικασίες, βάζω τις καινούργιες καλλιέργειές μου για ακρόαση και πάντα χρησιμοποιώ απολυμαντικό μόλις τελειώσω για να απολυμάνω το χώρο μου.
έχω αποστηρώσει όλα μου τα εργαλεία, αυτές τις πιπέτες τις έχω ρίξει σε ένα βάζο για να μην μιλερώνω, ώστε να τις μεταφέρω στο σημείο αποστήρωσης και συνεχίζω τη διαδικασία με ό,τι άλλο κάνω. Άρα λοιπόν, αποστηρώνουμε πάντα τον πάγκο, μετά τη χρήση, τη διαδικασία εκτέλεσης μεθόδων. Αφού τελειώσω, κλείνω το γκαζάκι, γιατί είναι κίνδυνο, ελέγχω ότι όλα τα πράγματα είναι εντάξει και συνεχίζω με ό,τι άλλο κάνω. Αυτό το βίντεο έγινε με τη βοήθεια της κυρίας Πατσιλόγουρα, ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασυλλογίας, υπό την επίβλεψη της κυρίας Ρόδη Μπουλέρ, καθηγήτριας κτηνιατρικής μικροβιολογίας στο Τμήμα της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σας ευχαριστούμε.